Πόσο εύκολο είναι να συγχρονιστούν όλα αυτά τα δεδομένα στι οικογενειακέ επιχειρήσει, Γιατί βλέπουμε ότι οι πλήστε δεν καταφέρνουν να περάσουν στην τρίτη γενιά. Αν περάσουν στην δεύτερη, είναι τυχεροί. Αν πάνε στην τρίτη, είναι πολύ τυχεροί. Οι αριθμοί μιλούν και λένε ότι μία στι δέκα φτάνουν στην τρίτη γενιά ε, του οικογενειακού ιδιοκτήτη. <σχεδιά> Αυτό δεν σημαίνει ότι καταρρέει η η πτώχευση. Μπορεί να αλλάξει η χέρια, μπορεί ναι. να πουληθεί, μπορεί ναι. να συγχωνευτεί, πρέπει να κλαδεύσουμε το οικογενειακό δέντρο, να πάρουμε σωστά παραπούλια για, για να έχουμε τη δικαιοσύνη. Ναι. Να έχουμε Α, μια Προς Θεού όχι ισόπωση κατανομή τιματικών και μετοχών ή το δωνούλεμεν ή ή το που λέμε «είσα μοίρασά, δεν θέλω να δικήσω τα παιδιά μου». Ναι, ναι, ναι. ναι. Το σεβόμαστε, αλλά το μοντέλο τη διαδοχή έχει 9, 9 τυποποιημένα έτσι που λέμε σενάρια. Και θα μου δώσετε και ένα παράδειγμα το οποίο είναι ίσω το, πω, έτσι, το χειρότερο που έχετε δει που ήταν καταστροφικό να το πούμε. Έτσι. Βάλα μα φυλακή το θείο και τον πατέρα ε, γιατί είχε ε, παρατράγουδα με τι φορολογικέ αρχέ και όταν βγήκε από τη φυλακή που υπηρέτησε 366 ημέρε αποθέτει. Αγαπητοί φίλοι, γεια σα. Καλώ ορίσατε σε ακόμη ένα επεισόδιο των Τσόλκερ. Είμαι ο Πόλη Μαζί μα, χορηγό η Παγκυπριακή Ασφαλιστική. 60 χρόνια μαζί σα, ασφαλώ. Και είναι με ιδιαίτερη χαρά που θα καλωσορίσω τον σημερινό μου φιλοξενούμενο, τον καθηγητή επιχειρηματικότητα στο EIMF και fellow visiting professor στο Judge University of Cambridge, καθηγητή Μπανίκ Κομπιτζουρή. Αγαπητή μανικό, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσουμε από την ειδικότητά σου. Family business, οικογενειακέ επιχειρήσεις. Ένα θέμα το οποίο στην Κύπρο είναι πάντα σε επικαιρότητα, αλλά θα ξεκινήσουμε με το ότι οι οικογενειακέ επιχειρήσει δεν είναι μόνο οι μικρέ επιχειρήσει ή οι μικρομεσαίε που πολλέ φορέ μπορεί να σχίζουμε με αυτόν τον όρο. Οι οικογενειακέ επιχειρήσει έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά, Όντω, πολύ καλά το έθεσες αγαπητέ Πόλη, ότι οι οικογενειακέ επιχειρήσει μπορεί να είναι μικρομεσαίε, αλλά δεν είναι πάντα οι μικρομεσαίε οικογενειακέ. Τώρα, κατά πλειονότητα, όντω είναι οικογενειακές. Τώρα, ε, έχουμε τρία χαρακτηριστικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη μέτρηση πόσο οικογενειακή είναι μια επιχείρηση. Mm -hmm. Πρώτος, πρώτη διάσταση, είναι ποιος έχει τον έλεγχο. Right. Δηλαδή, αν είναι ε, αυτό που λέμε limited company, ε, ε, εταιρεία, εγγεγραμμένη, ε, ε, με το έχει το πλειοψηφικό, έτσι, την mm -hmm. κυριότητα. Το δεύτερο είναι να ε, στελεχώνεται με οικογενειακά μέλη. Τώρα, ο τρίτος πυλώνας, ο οποίος πολλοί δεν τον έχουν υπόψη του, είναι το να υπάρχει ο η αφοσίωση, το τάμα να μείνει σε οικογενειακά χέρια. Γιατί Το που λέμε είναι μικρομεσαίε οικογενειακέ επιχειρήσει που είναι το 95% κάτω από 10 άτομα, η, η πλειοψηφία ε, δεν έχει οικογενειακά στελέχη. Απλά οραματίζεται μια καλή μέρα Είμα. να έχει οικογενειακό συνεχιστή. Άρα, αν είμαι εγώ ιδρυτή τη επιχείρηση, αλλά ακόμη δεν υπάρχει η πιθανότητα συνέχεια είμαι η οικογενειακή επιχείρηση ή ακόμη. Είναι γιατί πολλέ φορέ έχει αλληλεγγύη από οικογενειακά μέλη. Ανεπίσημα, άτυπα που λέμε. Okay. Ή μπορεί η, η, κυρία σου ή ένα συγγενή να βοηθά. Mm -hmm. ε, τη στιγμή που μπορεί να είναι κυβερνητικό υπάλληλο, ah. ε, να mm -hmm. ε, με την ε, Αλλά αν το στερέψουμε των ορισμών, Κάποιοι μπορεί να μπουν εάν έχει περάσει από γενιά στη γενιά. Μάλιστα. Ε, Μάλιστα. Ε, και ε, ανά το παγκόσμιο τώρα, βλέπουμε την τάση, το ρυθμό που λέμε, ότι το 85% του ε, επιχειρηματικού πληθυσμού μπορούμε να το κατατάξουμε στην ε, 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 στρατιά των οικογενειακών επιχειρήσεων. Μάλιστα. Πόσα χρόνια ασχολείστε με το να μελετάτε και να συμβουλεύετε οικογενειακέ επιχειρήσει. Εδώ να ανοίξω λίγο το οικογενειακό χαρτοφυλάκιο. ένιωσα ε, την. θα πω καταπίεση. Ε, το που λέμε discrimination, διάκριση. Μάλιστα. Ε, ο πατέρα μου έχει. ο Μακαρίτη με δρομολόγησε για να σπουδάσω. Που δεν με ήθελα να κάνω όλε τι δουλειέ στο οικογενειακό επιχειρήν που είχαμε αυτό που λεμε integrated, κρεοπολία, κρέατα, χειροστάσια για Έτσι, yeah. ήμουν υπεύθυνο για το ταμείο και να παίρνω να φέρνω παραγγελίε. Αλλά είχα ζήσει λίγο την, την, την αυστηρότητα του πατέρα mm -hmm. προς τον πρωτότοκο, γιον Των αδελφών μου uh -huh. που τον ήθελε να πούμε να διαπρέψει, να γεμίζει τα παπούτσια του ήταν uh -huh. όντω πιεστικό και λέω Εγώ πανίκο, διάβαζε, κράτα απόσταση. Ήταν η πρώτη μου τριβή. Yeah. Ε, και αυτό μιλούμε για τη δεκαετία του 80. Αλλά mm. το, το θέμα το μελέτησαν για πρώτη φορά. Μπορώ να πω τέλο του 80, 89, 90, 91, 92. Όταν ε, επικεντρώθηκα με τη ο μου, την έρευνα μου στο Πανεπιστημίο του Νότια, uh -huh. στις στι μικρομεσαίε, διαπίστωσα ότι το να είσαι μικρό επιχειρηματία και οικογενειακό έχει πλέον εχτήματα. Τα οποία, παραδόξω, όταν επεκταθεί, όταν μπει σε μια τροχαιά ανάπτυξη και δεν και δεν. Υπάρχει αλλαγή του συστήματος, των προγραμμάτων, της κουλτούρας. Αυτά τα πλεονεκτήματα μεταφράζονται σε μειονεκτήματα τροχοπέδη. Ας ξεκινήσουμε από την κουλτούρα. Νομίζω μια λέξη κλειδί. Ε, Ξεκίνησε στη δεκαετία του 80, ίσως σε έναν οικογενειακό περιβάλλον, σε έναν family business και βλέπεις τις επόμενες δεκαετίες στην Κύπρο να εξελίσσεται από ένα μικρό κλειστό κράτο το οποίο επίλυσε μια εισβολή και κατοχή να ξαναδημιουργείται ο κόσμος της Κύπρου να έχει αυτόν τον ζήλο να εργαστεί σκληρά, να δημιουργήσει ξανά επιχειρήσεις, να τις μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά του για να συνεχίσουν να έχει αυτόν το όραμα και μετά από μερικές δεκαετίες η Κύπρος. Ανοίγεται, μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται ο μεγάλο ανταγωνισμό, τα πράγματα ξεκινούν να γίνονται δύσκολα για πολλέ οικογενειακέ επιχειρήσει και όχι μόνο. Και βλέπουμε τώρα έναν σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί. Πώ βλέπετε μέσα από τι δεκαετίε αυτέ τι αλλαγέ που επήλθαν στι μικρομεσαίε, στι οικογενειακέ επιχειρήσει και στην κουλτούρα του Κύπριου επιχειρηματία. Μάλιστα. Okay, Επιτρέψτε μου να δώσω έναν ορισμό γιατί το που λέμε μικρομεσαίε είναι όλες εκτός 90 επιχειρήσει στην κυπριακή mm -hmm. οικονομία. Δηλαδή, μικρομεσαία πάει μέχρι 249 άτομα. Wow. Γι' αυτό, αν το πάρουμε έτσι λίγο, η μικροεπιχείρηση μπορεί να πω 10 μέχρι 20 άτομα mm -hmm. okay, mm -hmm. που χρειάζεται να έχει μια δομή. Εκεί ε, θα ήθελα να κάνω επισήμανση ότι α, να, το να πας από 10 σε 25 άτομα, ναι πρέπει να χτίσεις κάποια εξειδίκευση της ομάδας, θνηματοποίηση, ε, mm. mm. να εστιαστείς στα δύνατά σου, να συνεργαστείς στα δύνατά σου, να τα βελτιώσει. Και ναι, έχει μια καθυστέρηση ο επιχειρηματίας να καταλάβει ότι για να μεγαλώσει, πρέπει να αγκαλιάσει καλύτερου του ειδικού, yeah. ε, καλύτερου του εν σχέση με κατάρτιση. Αλλά αυτά yeah. τα, τα βλέπει ε, σε όλε τι μικρέ επιχειρήσει, να πούμε, τούτων που συνεχίζουν να πούμε να μην αγκαλιάζουν την αλλαγή, την τεχνολογία, τι νέε τι πρακτικέ. Υπάρχει ακόμη να μην αγκαλιάζουμε την αλλαγή εύκολα. Ναι, γιατί εντάξει, μπορεί να έχει μια δόση εγωισμού. Δηλαδή, αυτή που με για χρόνια του τον βλέπουμε, επιχειρήν λέει ότι οι πέντε πυλώνε για να αναπτυχθεί μια επιχείρηση είναι τα πέντε M. Το πρώτο είναι τον τόλο, που λέμε το business model. Uh -huh. ε, ναι, έχει ένα εστιατόριο. Το εστιατόριο ε, ανοίγει μεσημέρι, βράδυ επικεντρώνεται στο τουριστικό ρεύμα. Ε, έχει takeaway take-away, κάνει delivery. Ε, κάνει catering, ε, στοχεύει σε εκδηλώσεις, mm -hmm. είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Mm -hmm. Το δεύτερο M, είναι η διοίκηση, η διεύθυνση και το διευθύνουν. Είναι καταστησμένοι, μπορούν να δουν και είναι το επόμενο στάδιο ανάπτυξη, ή προ... mm -hmm. η, η πρόκλησης, τα προβλήματα. Το τρίτο είναι το money, mm -hmm. χρηματοδότηση είμαστε επικερδεί. Ε, ξεχωρίζουμε την οικογενειακή μπούγκα από την προσωπική μπούγκα. Ε, να αφήσουμε και για την επόμενη κρίση να αντέξουμε, να μην εξαρτώμαστε από τι τράπεζε. Μετά, το τέταρτο είναι οι αγορέ. Οι αγορέ εννοώ το, το market. Μάλιστα. Ε, είμαστε ε, ε, εξυπηρετούμε έναν τοπικό niche, ε, έχει προοπτική να επεκταθούμε εκτός της επαρχίας, σε παγκύπρια βάση, να α, διεθνοποιηθούμε. Το πέμπτο εμ, τι μπορεί να είναι, αγαπητέ, πότε. Είσαι ψυχολόγος. Είναι το μη, εγώ, ο εγωισμός, Μάλιστα. το οποίο πολλές φορές, αν είναι και ένας συνεταιρισμός, δύο-τρία αδέρφια, Μάλιστα. μπορεί να μην είναι ήδη Μάλιστα. και να μην το καταλάβουν ναι, ναι, ναι. και επιμένουν να στρατολογήσουν και την επόμενη γενιά χωρίς να διευθετήσουν, να διαχειριστούν τις διαφορές τους. Και έρχεται ο κίνδυνος εν το οίκο Μάλιστα. από σπίτι τους. Της διάσπασης. Μάλιστα. Τώρα, τα κυπριακά δεδομένα όμως είχαμε και πολλές αλλαγές. είχαμε τις εξωγενείς παράγοντες, οι κρίσεις που... Εδώ στη γειτονιά μα, όπου έχουμε κρίση, είναι ευλογία για την κυπριακή οικονομία, γιατί αντλεί επιχειρηματικά κεφάλαια. Ναι. είχαμε Επενδύσει από Αραβικέ χώρε, από Λίβανο, Ισραήλ, τώρα και αυτά, έτσι. Απλά μπαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε αλλάξει το παιχνίδι. Yeah. Δηλαδή, ε, παραδοσιακή τομή, όπω ε, η μεταπητική βιομηχανία. Τεράστια, ο πλήγμα. Δηλαδή, αυτοί που άντεξαν και συνεχίζουν σήμερα την παράδοση, είναι αυτοί που μπήκαν. Στο εμπόριο Μάλιστα. και επιλεκτά να κατασκευάσουν κάτι. Ε, ε, δηλαδή, να πάρουμε τα υποδήματα, τα έπιπλα, τα, τα ρούχα. Έμειναν ε, δε... ε, εμ, οι εμπορικέ ε, οι οικογένειε. Ναι. Τα φαγόσιμα είναι λίγο διαφορετικά γιατί έχουμε τον τουρισμό, έχουμε τε, την παροικία, νε, ο κόσμος προτιμά κάτι το πιο παραδοσιακό, το mm -hmm. ολτρακυμπριακό. Ε, αλλά και αυτά επηρεάζονται γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει εισαγωγή χαλούμι. Ε, δεν είναι χαλούμι, είναι κυπριακό τυρί. Ναι, ναι, okay? ναι. Γι αυτό πρέπει να, να παρακολουθούμε τι εξελίξει σε προσωπική, σε οικογενειακή, ε, εξελίξεις εξελίξει στον τομέα, εξελίξει στο, στο, μάκρο ε, επιχειρήν. Ε, εξελίξει στην Ευρώπη, στη γειτονιά Πολλά αυτά πολλά πρέπει να τα, τα παντρέψουμε, να τα συγχρονίζουμε. Hey, πόσο εύκολο είναι να συγχρονιστούν όλα αυτά τα δεδομένα στι οικογενειακέ επιχειρήσει, Γιατί βλέπουμε ότι οι πλήστε δεν καταφέρνουν να περάσουν στην τρίτη γενιά. Αν περάσουν στη okay. δεύτερη, είναι τυχεροί. Αν πάνε στην τρίτη, νομίζω είναι πολύ τυχεροί. Τώρα, να, ε, ε, είμαι, είμαι αυτό που λέμε ενθουσιώδε. Οπαδό, ερευνητή, ε, με εστίαση στο οικογενειακό του επιχειρήν. Εδώ και τρει δεκαετίε ασχολούμαι με το θέμα, είτε προσφέροντας προγράμματα διδασκαλία, κατάρτιση, έρευνα, συμβουλευτικέ υπηρεσίε. Και τελευταία έχω καταλήξει ότι ε, αυτή η μορφολογία του οικογενειακού επιχειρή, αν ήταν να δημιουργήσω τρεις τάξεις ταξονόμηση, να πούμε, θα έλεγα είναι οι όμορφη, mm -hmm. οι άσχημοι και οι κακοί. The good, the bad and the ugly. Yeah, ε, τελευταία κάποιο με διόρθωσε, μου είπε, Πανίκο, νομίζω είναι οι πολύ καλοί, οι πολύ άσχημοι και οι πολύ κακοί. Έχουμε πάρα πολλά καλά παραδείγματα, υποδείγματα στο οικογενειακό επιχειρήμα, αλλά οι αριθμοί μιλούν και λένε yeah. ότι μία στι δέκα φτάνουν στην τρίτη γενεά. Του οικογενειακού ιδιοκτήτη. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταραίει ε, γρήγορα η πτώχευση, μπορεί να αλλάξει χέρια, μπορεί μάλιστα. να πουληθεί, μπορεί μάλιστα. να συγχωνευτεί, μπορεί να, να, να περάσει σε άλλον ιδιοκτησιακό καθεστώ με εισδοχή στο κρατηδιακό θεσμό. Έτσι. Αλλά αυτοί που επιβιώνουν στην τέταρτη γενιά, και είναι 3,4 να το παγκόσμιο, ε, μα δίνουν κάποια διδάγματα πώ τα καταφέρνουν τώρα, έτσι. Ε, εδώ... Νομίζω αυτό ενδιαφέρει πολύ τον κόσμο. Δηλαδή, αυτοί που τα καταφέρνουν, ποιο είναι το μυστικό τη επιτυχία του. Τώρα, πολύ να είμαστε ειλικρινεί. Αν είχαμε έναν κρασί εδώ, θα τα λέγαμε καλύτερα. <Λε> λοιπόν, δεν κάνω κριτική. <Λε>, ναι, ναι. Απλά το θέμα είναι πολύδιάστατο. Και όντω έχουμε να το επιχειρηματικό και η, η, η όλη, η οικογενειακη οικογενειακή επιχειρηματικότητα έχει τρει-τέσσερι Υποσυστήματα λενε ναι. Έναν είναι το οικογενειακό. Δεύτερον είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώ. Τρίτο είναι το που λέμε διαχείριση, διεύθυνση. Το τέταρτο είναι αυτοί οι οποίοι θα προχωρήσουν και θα δημιουργήσουν και αυτό που λέμε διακυβέρνηση, γιατί δηλαδή άλλοι διευθύνουν, άλλοι εργάζονται, άλλοι στελεχώνουν και μια επιλεκτή ομάδα μπορεί να είναι το διοικητικό συμβούλιο. Μάλιστα. Και εκεί έχουμε τέσσερα υποσυστήματα. Οικογένεια, ιδιοκτησία, διεύθυνση και διοικητικό. Νομίζω... Ε, όλα αυτά μπορεί να έχουν με ομάδε εταίρων, Ετέρα, ναι. ε, όλοι έχουν τη δική τους agenda ναι, ναι. που πρέπει να μελετούμε, να γίνεται μια διάγνωση, να καταγράφουμε mm. από προσωπική, από επιχειρηματική, από οικογενειακή, από χρηματοοικονομική, τι μέλη γενέστε για να Μάλιστα. είμαστε σε θέση να τροχοδρομήσουμε Τη, τη μετάβαση που λέμε. Ναι. Άρα, άρα, θα πρέπει σε κάποια στιγμή ο, ο ιδιοκτήτη τη εταιρεία, ο founder, να ξεκινήσω από την πρώτη γενιά, καθώ θα αυξάνονται οι παίχτε μέσα στην οικογένεια, ε, πλέον μπορεί να μείνει αυτό και τα αδέλφια του, μπαίνει η δεύτερη γενιά μέσα. Μπορεί να μπουν γαμπούδε νύφε και να μεγαλώνει, να χοντρένει λίγο το παιχνίδι με παράλληλα ωφέλη ή μειονεκτήματα. Θα πρέπει να σκέφτεται ή να σκέφτονται τη συνέχεια με όλους αυτούς τους παράγοντε. συνηθως ε, Συνήθω είναι τα λεφτά που επιφέρουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή ο διαμοιρασμό των λεφτών ή η διοίκηση τη εταιρεία. Ε, μια σειρά από παράγοντε. Είπαμε ότι υπάρχει και ο κάποτε που δεν βοηθά. Αλλά κάπω εκεί ένα από τα μεγάλα φάουλ, α το πούμε, είναι ότι οι ιδρυτέ, είτε ο πατριαρχικό ηγέτη, που επηρεάζεται και από την μητέρα, που παίζει έναν πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο για να γεφυρώνει mm -hmm. τις σχέσεις τι σχέσει πατέρα, ιού, η πρώτη, δεύτερη γενιά, ή το συγγενολόγιο, έτσι. Είναι ψυχολόγο, yeah, but... η, η, μάνα, έτσι. Ε, δεν βλέπουν αυτά τα δρόμενα Okay. και πρέπει κάποιος να τους καθοδηγήσει ή ε, το κύριο να μάθημα τους είναι να μπορεί να χρησιμοποιούν την επιχείρηση για να είναι καλή οικογενειάρχης και σχίζουν το ρόλο τους. Άλλο να είσαι επιχειρηματίας που πρέπει να λαμβάνεις αυτό που λέμε επιχειρηματικές αποφάσεις πρωτίστως και μετά yeah, η οικογενειακή yeah. αλληλεγγύη, να να Νεκοκυρέψουμε τι ευαισθησίε και να κάνουμε εισαγωγή αυτών που λέμε κανόνε. Πόσο εύκολο είναι, ε, Δεν είναι πάντα εύκολο ε, γιατί ε, οι αριθμοί μιλούν. Πολλοί δεν καταλάβουν ότι το καλύτερο στάδιο για να γίνει αυτή η στρατηγική συζήτηση, ο διαχωρισμό των ρόλων των καμπέλων που πρέπει να φοράει κάποιο, είναι στην πρώτη γενναία. Μάλιστα. Ε, για, για, για να μην ε, δώσουμε τις σκητάλη στη δεύτερη γενιά και να τα έβρουν αυτά που λέμε μαγιά κουβάρια. Ναι. Είναι καλύτερα πριν να μπει η δεύτερη γενιά να τα έχουν συζητημένα ή μετά που θα ξεκινήσει να μπαίνει να δουν τις δυναμικές και να αποφασίσουν. Εμείς λέμε ότι πρέπει να έχει ένα φόρουμ, ένα φορέα να συζητούμε αυτά τα θέματα είτε είναι επιχειρηματικά είτε είναι... Διευθυντικά, είτε είναι διοικητικά, χρηματοοικονομικά, προσωπικά και ε, εκεί, εάν ήταν να χρησιμοποιήσω τέσσερι ε, φακού, ε, όπω το λέμε στα αγγλικά, έναν είναι το προσωπικό. Πρέπει να προσδιορίσουμε το ρόλο, τι προσδοκίε, ε, τα δικαιώματα, τι ευθύνε, ε, να σεβαστούμε, να εκτιμήσουμε το, το ρόλο του κάθε ενός. Είτε είναι πρώτη έννοια, είτε είναι δεύτερη έννοια που θα ακολουθήσει, κάποιο πρέπει να το μιλήσει. Ε, ενδιαφέρεται, mm. κάνει τον χρειαζόμαστε, είναι ο πιο κατάλληλο. Πολύ δύσκολη η συζήτηση νομίζω για οποιαδήποτε οικογένεια. Ε, τώρα, σε έναν, α, α ας το πούμε, mainstream ε, επιχειρηματικών οργανισμών, όλα αυτά τα λαμβάνουν υπόψη. Θέλουν το πιο κατάλληλο. Ναι, μπορεί να έχει κάποια βολέματα κάποτε, αλλά σε κύρια μπόστα ναι. ε, θέλουν τους καλύτερους. Άρα θα πρέπει το σκεπτικό μου πάντα να είναι πώς θα διασφαλίσουμε μια συνέχεια και μια συνοχή της εταιρεία που να είναι βιώσιμη με τα κατάλληλα άτομα χωρίς να σκεφτόμαστε πάντα το εγώ Μάλιστα. ή τι προτιμήσει που έχει ο καθένα. Έριξε κάποιε λέξει τι οποίε θέλω να, να δώσω, να κάνω amplify που λέμε, ναι συνοχή. Τούτο που λέμε σύπνια στόχου, πώ βλέπουν το μέλλον. Ε, μικρή, μεγάλη, ε, ανοιχτή επιχείρηση. Ε, έχουμε ένα εμπιστοσύνη σε μη οικογενειακού. Το, το, του εδείξαμε ότι δεν έχει περιορισμού στην ανέληξή του ή θα του χάσουμε. Ή δεν θέλουμε του καλύτερου. Βλέπει, δεν είναι μόνο οικογενειακά θέματα, είναι το πώ συμπεριφερόμαστε στου εμπιστού, του εκλεκτού, mm -hmm. mm -hmm. που μια οικογένεια συνεχίζει να μικραίνει. Mm -hmm. Όταν μια επιχείρηση ε, μπαίνει σε μεγάλα μεγένθη, πρέπει να στηριχτεί στου εξωτερικού επαγγελματίε. Είναι μονόδρομο η ανάπτυξη για μια οικογενειακή επιχείρηση ή δεν μπορεί να μείνει αυτό που λέμε small and beautiful. Και πάλι να είναι επιτυχημένη και να έχει συνέχεια. Κοίταξε, έχουμε πάντα πετυχημένε, μικρές και beautiful, αλλά έχουμε και μεγάλες επιχειρήσει, οι οποίε μπορεί να είναι όμιλοι ε, μερικέ δραστηριότητε, μερικέ εταιρείε να συνεχίζουν τη μεγένθηση, την επέκταση σε παγκόσμια βάση και παράλληλα να έχουν και πιο μικρέ επιχειρήσει, boutique, uh -huh. niche. Ναι, ναι. Για, για αυτά τα άτομα που μπορεί, αυτή είναι η κουλτούρα τους, αυτό είναι το, ε, το value system, οι αρχές τους, ε. Mm -hmm. Γι' αυτόν θα πρέπει να τα μελετούμε με αυτά. Ξέρεις, έχω αγγίξει το personal prism, ε. Αν πας Λε. στο οικογενειακό, ε, να δει το οικογενειακό δέντρο. Οι σχέσει πρέπει να είναι ποιοτικέ. Εάν, εάν είναι μικρή επιχείρηση, να πρέπει να κλαδεύσουμε το οικογενειακό δέντρο να πάρουμε σωστά παραπούλια. Αυτό δεν κάνουμε με την κλιματαριά. Ναι, ναι. Okay. Και μετά, πα στην τρίτη διάσταση, αυτό που λέμε χρηματικά. Εάν μια πετυχεμένη οικογενειακή επιχείρηση σε οικογενειακή βάση έχει και χτήματα, έχει αυτό που λέμε ακίνητα, είναι καλά να δώσουμε περισσότερα ακίνητα σε αυτούς οι οποίοι δεν κάνουν, δεν θέλουν, δεν ενδιαφέρονται, δεν έχουν το μεράκι να ενταχθούν στην επιχείρηση, περισσότερα αυτοματικά και πιο λίγες μετοχές. Μάλιστα. Τίποτε μετοχή. Και να επενδύσουμε τις μετοχές στου καταξιωμένους συνεχιστές που θέλουν να ενταχθούν, έχουν το μεράκι, είναι καταξιωμένοι να οδηγήσουν το καράβι σε νέα λιμάνια. Πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση τι είναι η αξία τη επιχείρηση τι είναι η αξία των χρηματικών. Κάποτε η πετυχία μα μα εγκλωβίζει. Είδαμε, δεν μπορώ να δώσω την επιχείρηση που είναι κολοσσό σε έναν άτομο. αυτό πα και στα νομικά, τα νομικά. Έκου μπορεί να έχει δύο κλάσει μετοχών. Διοικητικέ, ναι. ε, θα πα σε αυτού που θα κάνουν κουμάντο. Και εάν τα κτηματικά μας δεν είναι τόσα πολλά, θα δώσουμε και συνήθεις μετοχές και ολίες mm. σε αυτούς που ε, δεν θέλουν να ενταχθούν για, για να έχουμε τη δικαιοσύνη. να έχουμε μια τα... νησοδομία. Προς Θεού όχι ισόπωση κατανομή κτηματικών και μετοχών ή του που λέμε ή σαν μοίρασά δεν θέλω να δικήσω τα παιδιά μου, ναι, 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 ναι. το σεβόμαστε, αλλά είναι ένα ναρκοπέδιο. Ναρκοπέδιο. Ε, πολύ δύσκολα okay. αυτά. <laughs> Έχω μία αναπορία από τις εμπειρίες σας. Έχετε δει μερικέ φορές, αυτό μου λέμε, μία φαινομενικά δεμένη οικογένεια ή και όχι, αλλά έτσι να κυλούν τα πράγματα μαλά, να υπάρχει ένα πλάνο διαδοχής μία δίκαιη μοίρασά, στην την πούμε, και ξαφνικά όλα να ανατρέπονται. Γιατί, για παράδειγμα, να αποφάσισε ο πατέρα να ξαναπαντρευτεί και ξαφνικά να τα αφήσει όλα στη σύζυγο αυτά συ... και τα παιδιά ε... να τσακώνονται μεταξύ τους. Συ συμβαίνουν τα, τα παράδοξα, δηλαδή, ναι, αν κάποιος αποθάνει πολύ απότομα, έτσι, ε, έχει ε, σεισμό εκεί, ε. Ναι. Ε, γιατί από νομική πλευρά, ξέρει ότι εάν η παραδοσιακή διαθήκη ε, έχει καταχωρηθεί και έλεγε ότι ξέρεις, το 60% είναι να το πιάσει ο ιό ο πρώτο και οι δύο κόρε να πάρουν 20%, mm -hmm. δεν ισχύει. Έχουμε στα κυπριακά δεδομένα, είναι λίγο ευρωπαϊκό αυτό, mm -hmm. forced airship, το οποίο. Σημαίνει όταν έχουμε ευνίδιων θάνατων, έχουμε μη συμβατική μεταβίβαση από γενεά σε γενεά mm -hmm. και θα πάρουν ήσαν μοιρασάν η μάνα και Έκανε. τα παιδιά. Yes. Δηλαδή, αν έχουμε μάνα και τρία παιδιά, τέσσερι, τέσσερα μερίδια ισόποσα. Μπορεί ο ιδρυτής εκεί μόνο έναν ποσοστό να μεταβιβάσει μέσω διαθήκης όπως αγαπά. Δηλαδή έναν περίπου το 25% μπορεί να το μεταβιβάσει όπως θα πάει. Αγαπά, αλλά το υπόλοιπο 75% θα πρέπει να πάει όπως θα πάει. Μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκο αυτό το πέντες, θέμα. Τα νομικά πρέπει να τα μελετούμε. Γι' αυτό μπορεί να πρέπει να τα μεταβιβάσει ή να γίνει αυτή η στρατηγική συζήτηση όταν είναι εν ζωή και να τροχοδρομήσει yeah. τη μεταβίβαση νομικά. Να δώσω ένα παράδειγμα από την αγγλική πρακτική. Στα mm -hmm. αγγλικά δεδομένα, το κράτο, οι υπηρεσίε, το νομικό πλαίσιο ενθαρρύνει τον επιχειρηματία να μεταβιβάσει το επιχειρηματικό ενεργητικό του mm -hmm. 7 χρόνια πριν πεθάνει mm -hmm. για να ε, πάρει βέλτιστη φοροαπαλλαγή. Γιατί το κάνουν. Πώ υπολογίζουν το πότε θα πεθάνει αυτά τα κουτάκια. Αν είσαι άνθρωπο του Θεού, τα λέει με τον <laughs> Θεό. Απλά okay. πρέπει να υπολογίσει και να αφουγκραστεί το μήνυμα των αρχαίων Ελλήνων. Τι είπαν οι αρχαίοι Ελλήνε. Αν πα στου δελφού, υπάρχει εκεί μια μπλαγκέτα την οποία ε, ανακάλυψαν οι αρχαιολόγοι κάπου στο Αφγανιστάν και ήταν αυτά που λέμε οι δελφικέ αρχέ. Mm -hmm. Και έναν από τα πιο αγαπημένα μου λέει: Πε στον κόσμο γίνου. Όταν είσαι παιδί, να είσαι του κόσμου. Χάρηκα, mm -hmm. ευχαριστώ, mm -hmm. στο εμπανιδί. Mm -hmm. Ήβον εγκρατή. Όταν είσαι νεολαίο, παν μέτρο άριστο. Mm -hmm. Μεσό δίκαιο. Όταν είσαι μεσήλικα, έχει μια θέση, έχει εξουσία. Να είσαι δίκαιο. Το τέταρτο, πρεσβύτε έβουλος, σαν senior citizen yeah. να συμβουλεύει, να δώσει mentoring, να καθοδηγάς. Μάλιστα. Και τελευταίον άλυπο. Στα τελευταία σου να μην φύγει και να τα φύγει μαγιά κουβάρια που λέμε. Τακτοποιά τι υποθέσει σου, όχι εκκρεμότητε. Και εκεί που yeah. μπορεί να οδήγησε να ναι. Μου έχει δώσει μια νοοτροπία. Είναι μια από τι ερωτήσει που ήθελα να, να κάνω. Είναι ότι ε, βλέπουμε συχνά, μπορώ να πω, τον ιδρυτή της αυτός τη εταιρεία ή αυτό που διοικείται την δεδομένη στιγμή, μπορεί να είναι η δεύτερη γενιά, μπορεί να είναι η τρίτη, και επέρχεται συνέχεια. Να μην αφήνει την εταιρεία. Να γίνεται 70, 80, 90 χρονών και να είναι εκεί και να θέλει να διοικεί. Και βλέπουμε. Ε, και γνωρίζει ο κόσμο ο οποίο λόγω αυτή τη κατάσταση ε, φεύγει από την οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί λέει: Είμαι 60 χρονών. Πότε, πότε θα αναλάβω, ε, Το συναντάτε αυτό το πράγμα, Όχι μόνο τοπικά και σε παγκόσμια βάση. Δηλαδή, ακούει στην Ιαπωνία η μεταβίβαση θα γίνει και λέει: Όταν παρακολουθάς και ηλικίε, μπορεί να, να λάβει κάποιο. Τα 70 του. Όπω ο Κάδωλο. Ακριβώ. <laughs> λοιπόν, ε, γι' αυτό το τον που λέμε το, το μοντέλο τη διαδοχή έχει 9 τυποποιημένα έτσι που λέμε ε, σενάρια. Το ένα σενάριο είναι το τον παγκούει στο βασιλικό καθεστώ. Δηλαδή ο πρωτότοκο γιο mm -hmm. θα, θα, είναι ο συνεχιστή. Οπότε okay. προκύψει. Okay. Ναι. Τώρα έχουμε ένα άλλα διάφορα. Ναι, συμβαίνει να διαπιστώνεις ότι ο πατριαρχικός ή, ή... Η... η ματριαρχική έτηδα mm -hmm. δεν δίνουν τη σκητάλη. Mm -hmm. Που, το τι θα πρέπει να γίνει εκεί η επόμενη γενιά θα πρέπει να κάνει το συμβούλιο να τα πει, να είναι έτοιμη όταν καλή ώρα επέλθει η πρόσκριση από το Μέγαν mm -hmm. ε, Αλλά Δυστυχώ, ναι, είναι μια άλλη διάσταση τη διαδοχή. Όχι να διαλέξουμε και να επικοινωνήσουμε, να μεταβιβάσουμε εξουσίε, ρόλου στην επόμενη γενιά, να του προετοιμάσουμε. Να προετοιμάσουμε και τον νυν, τον ιδρυτή, ότι θα πρέπει να αποχωρήσει. <χωρή> <χωρή> ε, και έχει ψυχολογία εκεί. Πάμε πίσω στο εγωισμό, που πρέπει να τον καθοδηγήσει για να διαπιστώσει ότι ναι, έφτασε στα τελευταία στάδια, θα πρέπει να παίξει έναν πρεσβευτικό ρόλο, να βγει, να ταξιδεύσει και να μην μονοπολά mm -hmm. αυτό που λέμε mm -hmm. εξουσία. Γιατί αποθαρρύνει την επόμενη γενιά. Γίνεται τεβεχοπέτειν αυτό στο υγιές μέλλον μια επιχείρηση. Βεβαίω, γιατί σε μια προχωρημένη ηλικία μπορεί να μην βλέπει αυτό που λέμε τα κύρια θέματα ή τι επιλογέ ή δεν σηκώνει η συζήτηση. Mm -hmm. Και γίνεται και πάρα πολλέ φορέ micromanagement. Δηλαδή, But... ε, εκεί θέλει εσύ να πάει να καθίσει σε έναν διοικητικό συμβούλιο, να ακολουθήσει μια διαδικασία, μια ατζέντα και μπορεί να συζητά επί ανάμιση ώρα γιατί δεν σηκωνει συζητηση και γινεται και παρα πολλε φορε micromanagement δηλαδη εκει θελει εσυ να παει να καθισει σε κάποιο στου αραβόδε του τάδε πελάτη ε, και ξεκινούμε το ιστορικό ναι, ναι. τη συνεργασία. Τι σχέσει. Δεν είναι. Το, το, το μείζον θέμα, ναι. τα... θέμα. παράδειγμα. Δηλαδή δεν ακολουθούμε. Να κάνω και για, λίγο, για, το... Για τη πρακτική. Να κάνω λίγο το. Να κάνω και λίγο το συνηγόρο του διαβόλου. Πλήσ. Είσαι το παιδί. Η μητέρα σου, ο πατέρα σου είναι. Ο διάδοχο. Ναι, Είσαι, είναι ο δημιουργό τη επιχείρηση. Ναι. Είναι το όραμα του, είναι αυτό που είτε το δημιούργημα του, είναι σαν παιδί του η επιχείρηση. Και ξαφνικά έρχεσαι εσύ και του λε: Ξέρει, φύγε και θα το αναλάβω εγώ. Αυτό πολλέ φορέ τα παιδιά δεν συνειδητοποιούν ότι αυτό που πάνε να αναλάβουν μπορεί να είναι το όραμα, το δημιούργημα, το παιδί του γονιού και ότι αυτό μπορεί να πρέπει να το σεβαστούν και την επιθυμία τους να παραμένουν εκεί και ότι δεν είναι υποχρεή να σου κάνουν εσέναν όλα τα χατήρια, δηλαδή να σου ακούνε ό,τι τους πεις, να τους μεταβιβάσεις την επιχείρηση όποτε θέλεις, να τους δίνεις το μισθό, να, να, σου δίνουν το μισθό που εσύ θέλεις και ούτω καθεξής. Ναι, πάμε στο δεύτερο πυλώνα από τους δελφούς, ή βόνεν κρατήσει, το κάθε τύπε την ώρα του, πάμε τρονάριστο. Τώρα, εδώ η, η, η κάθε οικογένεια και η επιχείρηση είναι και πολλά διαφορετική. Απλά έχουμε κάποια, κάποιες στάσεις οι, οι οποίες ε, μπορούμε να τροχοδρομήσουμε τούτο που λέμε κανόνες. Mm -hmm. δηλαδή, έτσι περίπτωση, μια πιο υγιές κατάσταση είναι το να υπάρχει ένα μικρό διοικητικό συμβούλιο ή μια διευθυντική ομάδα, έτσι. Να συζητά τα περί επιχειρηματικότητας, έτσι. Mm -hmm. Τώρα, παράλληλα, θα πρέπει να έχουμε και έναν οικογενειακό συμβούλιο... που συζητούμε τούτα που λέμε... πιο ευαίσθητα θέματα. Yeah. Μπορεί να είναι κάποιε ε, ενδιασμοί, έλλειψη σύμπνειας... Ε, διαμάχες. Το οικογενειακό συμβούλιο θα ασχοληθεί... με λίγο πιο οικογενειακοκρατικά... και ιδιοκτησιακά θέματα. Έτσι. Yeah. Και... τούτη συζήτηση... θα προχωρήσουμε σε αυτό που λέμε... κανόνες. Και γίνεται μια καταγραφεί τότε που λέμε συμφωνίες μετόχων mm -hmm. εν σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και άλλα θέματα και μια συμφωνία κυρίων ή τότε που λέμε στα αγγλικά family constitution What? στα ελληνικά οικογενειακό σύνταγμα που είναι κανόνες πρακτικές, πολιτικές περί ζήσεις uh -huh. περί ε, ιδιοκτησίας Περί διαδοχής, περί χρηματοδότησης, περί εργοδότησης της επόμενης γενιάς και σαν εκεί ε, μπαίνουν κάποιοι αριθμοί. Δηλαδή, ε, στόχος για αυθυμπηρέτηση από την πρώτη γραμμή που λέμε mm -hmm. είναι η ηλικία των 65 χρονών. Το 70 είναι να αποχωρήσεις από το διοικητικό σύμβολο, χωρίς mm -hmm. να μείνεις εμερίτσιος. Να πάει, να παρακολουθά, να εκφέρει τη γνώμη σου, ναι. αλλά να μετρά περισσότερα αυτιά, λιγότερα στόματα εκεί, Έτσι. Ε, είναι σαν εμέρι e Και το 75 είναι να αποχωρήσει και από αυτό που λέμε οικογενειακών με mm -hmm. ε, μετόχων για ανάπτυξη. Γιατί όταν έχει το Οικογενειακό Συμβούλιο είναι αυτοί οι οποίοι καθοδηγούν και τους εκλεκτούς που θα αντιπροσωπεύουν τα οικογενειακά παραρτήματα και στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οκ. Okay. Όταν καταγραφούν αυτά σε τρει, τέσσερι, οχτώ σελίδε, ε, μερικά μπορούν να μπουν μέσα στι συμφωνίε μετόχων. Δηλαδή, ξέρει ο άλλο ότι στα 70 θα αποχωρήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Και μπορεί να συνεχίσει να παίξει το ρόλο του mentor Μάλιστα. Για την δεύτερη, για την τρίτη γενιά. Για τα αγκόνια, για τα δυσέγγωνα. Αλλά κάποτε δεν βοηθά και η προσωπικότητα κάτω. Όταν δεν ναι. έχει ένα χόμπι. Ναι. Όταν δεν έχει μια... Η επιχείρηση είναι όλη του ζωή. Κάτι ξεχωριστό και ε, 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 ετάφτισε τη ζωή με την επιχείρηση. Ε, αυτό θέλει ψυχολογική υποστήριξη. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που... Εργάζονται σκληρά για μια ζωή και ξαφνικά βρέθονται να μην έχουν κάτι να κάνουν. Ε, αυτοί οι άνθρωποι πεθαίνουν πολύ γρήγορα. Γιατί το μυαλό του πέφτει σε αδράνεια και ξαφνικά είναι εκτό παιχνιδιού, είναι κάτι που δεν έχουν συνηθίσει. Σε, αλλά, ε, κάποτε όμω είναι η μοναξιά που του χτυπά. Δηλαδή ε, έχουν του στενού συνεργάτε, του φίλου που να βρεθούν να τα μπουν. Αλλά ναι, διαπιστώνει ότι μπορεί να του πει: Πα διακοπέ. Ναι, πολλέ φορέ. Όταν του πει πόσε μέρε πα διακοπέ, να διαπιστώσει ότι δεν πάει πάνω από 48 ώρε. Θέλει να επιστρέψει να διαβάσει yeah. την εφημερίδα, να πούμε, στο γραφείο. Yeah, yeah, yeah. Να, να δει τα μπενοβιένουν ε, αυτοκίνητα, oh, oh. Πόρευγμα, yeah. ε, να παίζουν τα τηλέφωνα. Και δεν, διαπι... δεν έχουν καταλάβει ότι δωρά, δεν παίζουν τηλέφωνα. Είναι μηνύματα που έρχονται. Yeah, yeah. Ε, και ναι, θέλουν υποστήριξη. Θέλουν υποστήριξη. Ένα, ένας από τους λόγους που εντοπίζω ότι υπάρχει έτσι το χάσμα γενεών που λέμε στις επιχειρήσεις και ειδικά στις οικογενειακές είναι τον disruption που έχει έρθει από την τεχνολογία. Και πολλέ φορέ βλέπουμε ότι ε, το είπατε και εσείς πριν να μπουν νέε διαδικασίε, νέα συστήματα, μια νέα πλατφόρμα διοικήσεις. Ε, όδη άγνωστη πολλέ φορέ για την προηγούμενη γενιά, αλλά ε, απόλυτα αφισολογητέ για αυτού που εύχονται και θέλουν να. και βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Πόσο η τεχνολογία έχει επηρεάσει τι σχέσει, τι δυναμικέ, την ανάπτυξη μια οικογενειακή επιχείρηση. Για, για τι πολύ μεγάλε επιχειρήσει και τι πολύ μεγάλε οικογένειε που είναι διάσπαρτε ανά το παγκόσμιο, μπορώ να σου πω ότι έχει εξειδικευμένε εταιρείε οι οποίε ε, οδηγεί μια ε, γενιά. Από επιχειρηματικέ οικογένειε mm -hmm. που κάνουν ειδικέ ιστοσελίδε, mm -hmm. trust net, εσωτερικέ ιστοσελίδε, mm -hmm. για να βοηθούν την επικοινωνία μεταξύ των διαδόχων τη επόμενη γενιά, να συγκροτήσουν, mm -hmm. να διευθύνουν, να οργανώνουν τι συνάξεις, τα συνέδρια, mm -hmm. να κρατούν το υλικό, να τι συμφωνίε, να ενημερώνουν και αυτά. Αλλά για, για πιο μικρέ οικογενειακέ επιχειρήσει, ναι. Εγώ το διαπιστώνω ότι ο τρόπο που επικοινωνώ, ε, έχω διάφορα συστήματα επικοινωνία για διάφορε ηλικίε. Δηλαδή, για κάποια παιδιά να του στείλω μέσω messenger, δηλαδή, θα του στείλω μέσω email, όταν έχω σοβαρά attachments. Κάποια άτομα όμω, ούτε καν SMS δεν μπορώ να του στείλω. Θα πρέπει να του πιπτήσω τηλέφωνο και. Ξέρεις ότι δεν τηλεφωνάς σε, σε κάποιον μεταξύ δύο και τέσσερις. Ναι. Όταν τους χτυπήσεις δύο με τέσσερις, σημαίνει δεν σέβεσαι. Είναι αργία. Ναι, ναι. Και το λέω αυτό όταν πολλές φορές μου τηλεφωνήσουν από άλλη χώρα, να μου πουλήσουν και κάτι. Ρε παιδιά τους λέω, ξέρετε που τηλεφωνάτε. Ε, ναι. Το cultural paradigm. Ναι. Ναι. Ε, αλλά ναι, χαίρομαι ότι... Έχει επιχειρηματίε οι οποίοι όντω είναι άξιοι, ε, υπόδειγμα. Ε, παίζουν αυτόν που λέμε chief emotional officer. Μπορεί να, να παράδοσαν τη σκητάλη, mm -hmm. του αρέσει να πάνε κάποιε ώρε mm -hmm. να, να δουν, να χαρούν, να θαυμάσουν την καλή πορεία τη επόμενη γενιά και αποχωρούν. Mm -hmm. ε, αυτά τα άτομα, ξέρεις το να το Να του χρησιμοποιήσει να πούν την ιστορία ε, πώ ξεκίνησαν, πώ έκτισαν, μπαίνει ε, εμπεδώνει τούτο που λέμε εκτίμηση και σεβό από την επόμενη γενιά. Γιατί Μάλιστα. πάντα τι μετρά είναι οι ρίζε, οι αξίε. Και όταν πολλάκι ε, θέλω να ολοκληρώσω ε, το μήνυμα, τι είναι η πεπτουσία να, να τα αφήσω προ το τέλο να με θυμίσει να μην το ξεχνάμε. τα 10 εψιλον. Τα 10 εψιλον. Θα τα πούμε σε λίγο. Ε, Σημείο το, Τα 10 εψιλον. Θα ήθελα να, να σε ρωτήσω και κάτι που αναφέραμε στην αρχή για τι αλλαγέ που επεφέρε η είσοδο τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προγράμματα που δίνει λεφτά με διάφορου τρόπου και θα δίνει Μικρόμεσε επιχειρήσει και φυσικά αρκετέ από αυτέ είναι οι οικογενειακέ. Ε, είναι τώρα, αυτή την εποχή, μια ευκαιρία για οικογενειακέ επιχειρήσει να αναπτυχθούν, να δουν τα πράγματα διαφορετικά, να στηριχθούν σε τέτοιου είδου προγράμματα και να δουν πλέον όχι την αγορά τη Κύπρου, αλλά την ευρωπαϊκή αγορά. Μάλιστα. Με άλλο μάτι. Καλά, καλά το θέτει, αλλά να έχουμε την υπόψη μα ότι και οι οικογενειακέ και μη οικογενειακέ, α πούμε μικρομεσαίε ή πιο μικρέ οικογενειακέ ναι. επιχειρήσει, ε, δεν θέλουν όλοι να μεγαλώσουν ναι. και δεν μπορούν όλοι να μεγαλώσουν. Έτσι, ναι. ε, Είπαμε, ξαφνικά από το επιχειρηματικό μοντέλο, mm -hmm. την κουλτούρα, τη, τη, ναι. τη διεύθυνση, το the money formula και αυτά. Έτσι, Είναι επιλεχτέ. Δεν είναι τυχαία που το 99% είναι μικρέ επιχειρήσει, μόνο το 1% είναι πάνω από 50 άτομα, να πούμε έτσι. Ναι. Είναι επίλεχτες που θα πρέπει να μεγαλώσουν. Mm -hmm. Και ναι, αν πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά ε, προγράμματα, ναι, η Ευρώπη χτίζει αυτό που λέμε προγράμματα υποστήριξη τη οικογενειακή και τη μικρομεσαία επιχείρηση σε τέσσερι πυλώνε. Έναν είναι προγράμματα κατάρτιση. Ε, Δεύτερον, είναι χρηματοδοτικά σχέδια. Ακούει κάποτε και είναι λίγο φρούτον αυτό, ε, όταν έχουμε εκλογέ, το ακούει στα ε, ναι. κυπριακά δεδομένα. Είναι τα εγγυοδοτικά σχέδια. Είναι άντληση κεφαλαίων εκτό του τραπεζικού συστήματο. Μετά, okay. είναι το που λέμε διακυβέρνηση. Ε, Κώδικα mm -hmm. ε, διακυβέρνηση για. Ιδιωτικέ εταιρείε, όχι αυτέ που είναι εισηγμένε. Ένα άλλο πυλώνα είναι αυτό που λέμε φορολόγηση. Και στα κυπριακά δεδομένα έχουμε έναν ούλτρα φιλικό προ την οικογενειακή επιχείρηση φορολογικών καθεστώ. Yeah. Σε άλλε χώρε έχουμε την φορολόγηση τη μεταβίβαση τη επιχείρηση yeah. από έναν ιδιοκτησιακό μια οικογένεια στην επόμενη. Yeah. Ενώ στα κυπριακά δεδομένα. Δεν έχουμε φόρον κληρονομιά πρώτου βαθμού συγκέντρια σε απαλλάσση. Τώρα, ε, σαν στα Κυπριακά δεδομένα, να, να, να δώσουμε εδώ και τα εύσημα τη ΑΝΑΔ, η οποία πρημοδοτά διάφορα προγράμματα κατάρτιση με στόχο τι οικογενειακέ επιχειρήσει. Ε, για 15 χρόνια τώρα προάγω αυτό που λέμε η εργαλειοθήκη για την διαδοχή στην οικογενειακή επιχειρήση. Mm -hmm. ε, μπορεί να έρθει μια οικογένεια μέχρι τρία άτομα να παρακολουθήσουν. Ε, μετά έχουμε και μια επίσκεψη κατηδίαν, συζήτηση για ε, τέσσερι ώρε και μετά θα ε, καταθέσω και μια ε, έκθεση με έτσι. Ε, αυτό όταν ο άλλος δεν το εκμεταλλευτεί, η, αυτό το τέλο που Πληρώνουμε όλοι προ την Ελλάδα. Ναι. Μεταφράζεται σε φορολόγηση. Ναι, ναι. Που είναι καλά. Καλά, τα εκμεταλλευόμαστε. Δεν μεταφράζουμε αυτά ναι. τα προγράμματα. Έχει ωραία προγράμματα εράσμου mm -hmm. που πάλι προάγουν, υποστηρίζουν το οικογενειακό επιχειρήν και μπορεί μια οικογενειακή επιχείρηση να λάβει μέρο σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο, Παιδε. με άλλου οργανισμού που. Από Απότερο σκοπό να, να εξάρουμε ε, διδάγματα Brilliant. από τι βέλτιστε πρακτικέ. Για να τιμήσουμε αυτά που λέμε, τι ένδοξε οικογενειακέ επιχειρήσει που καταφέρνουν να επιβιώνουν διαμέσου των γενεών, διαμέσου των κρίσεων, διαμέσου των παγκοσμίων πολέμων και έχουν ωραία μηνύματα. Mm -hmm. Mm -hmm. Τέλει. Μία ερώτηση ετσι από τις εμπειρίε σα όλα αυτά τα χρόνια βοηθώντας οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα παράδειγμα που είναι προς μίμηση, μια οικογενειακή επιχείρηση που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη μετάβαση, στο σχεδιασμό ε, του να αναπτυχθεί και να μπει η επόμενη γενιά μέσα. Και θα ήθελα να μου δώσετε και ένα παράδειγμα το οποίο είναι ίσως αν το πω έτσι... Το χειρότερο που έχετε δει, που ήταν καταστροφικό, να το πούμε έτσι, κάτι αστείο. Με τα χαρά να χρησιμοποιήσω την, το παγκόσμιο χαρτί, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις ε, στο τοπικό οικογενειακό επιχείρημα. Αυτά θα τα πούμε όταν ξαναβρεθούμε για το Με, κρασάκι ναι, μας ναι, ναι. που υποσχεθήκαμε, έτσι. Λοιπόν, την περασμένη, πριν δύο εβδομάδες ήμουν εκεί στο Κέμπριτζ, uh -huh. γιατί εκεί στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, το Judge Business School, ε, Έχω τη δική μου ενότητα. Το δικό μου πρόγραμμα είναι Enterprising Families and the Family Office. Είναι για επιχειρηματικέ οικογένειε. Μάλλον. Right. Σιγά οικογένειε. Για οικογενειακέ επιχειρήσει. Yes. Επιχειρηματικέ οικογένειε που έχουν ένα πιο ανοιχτό στρατηγικό ορίζοντα. Mm -hmm. okay. Και είχα μια ομάδα από 30 ε, Κινέζου συνεχιστέ heirs διαδόχους Από ένδοξε γινέζικε ε, ε, επιχειρήσεις με το Chingua, ε, έναν το equivalent του Cambridge στην Κίνα. Και του υποσχέθηκα ε, τη δική μου διάλεξη εργαστήριων, αλλά να επισκεφθούμε και αυτό που λέμε legendary ε, family ναι. business στο Λονδίνο. Ναι. Και ε, του είχα πάρει. Στο Horse Bank, Horse, H-O-A-R-E, Horse Private Bank, Μάλιστα. είναι 13 γενναίες μικρή ιδιωτική τράπεζα που εξυπηρετά πρωτίστως σε οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρηματικές οικογένειες, όπως που λέμε, ultra high net worth individuals. Μάλιστα. Επίσης, ε, εάν πάσεις στο LinkedIn, το, το προφίλ μου θα μπορεί να κατεβάσει την τελευταία μου έρευνα ε, με επίκεντρο των χρηματιστήριων του Λονδίνου, που παρακολουθούσα για μια δεκαετία, ε, γιατί υπερέχουν, οι, οι, οι μπερτερούν mm -hmm. οι οικογενειακές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Να δώσω μια συγκεκριμένη εταιρεία εκεί. Είναι η οικογένεια Weston. But. Στο χρηματιστήριο είναι το Associated British Foods PLC, Public Limited Company. Mm -hmm. και κάτω από τον ε, κορμό του, την ομπρέλα του, είναι οι οικογενειακέ επιχειρήσει που πολλέ φορέ μπορεί να νιώθουν ότι για να πάνε στο παγκόσμιο, είναι να συμπράξουν με άλλη πιο μεγάλη οικογενειακή επιχείρηση. Mm -hmm. Και, mm -hmm. και εκεί μπορεί να δει. Ε, πατάκ. Uh, τα Ινδιαν σόσες. Mm -hmm. μπορεί να δεις Jordan's Breakfast Bars. μπορεί να δεις το Twinning Tea. Μάλιστα. Οικογένειες αυτές επούλησαν για cash και μετοχές και τώρα συμπορεύονται με την οικογένεια Weston. Μάλιστα. Okay. Τώρα, η πιο ένδοξη ε, τραγωδία, uh, αν ήταν να μοιραστώ δύο, έναν είναι η οικογένεια Gucci, Μάλιστα. η οποία... Υπάρχει και σε βιβλίο, είχαμε και τελευταία δύο χρόνια και, και ταινία, που βλέπουμε ο ιδρυτής, ο Σινιόρ Κούτσιο Κούτσι, να μεταβιβάζει την κυριότητα της επιχείρησης του τρεις ΓΙούδε mm -hmm. ακολουθώντας τις καθολικές ε, αξίες. Mm -hmm. Δεν ένταξε τις κόρες, κόρη mm -hmm. και ε, ο ο τρίτος γιος απόθανε, κατά το καταστατικό, οι μετοχές πήγαν στου δύο, 50-50. Ε, ο Άλτο ήταν ο δυναμικός, που συγκρούεται με τον ιδρυτή. Mm -hmm. Όταν πέθανε ο ιδρυτή, απελευθερώθηκε και ανάπτυξε την αυτοκρατορία του Σκούτσι και είχε τρεις γιους, ο Άλτο. Ο αδερφός του ήταν κοιμόμενος λέμε, Μάλιστα. έναν δυο ναι. και χρησιμοποίησε ο την οικογενειακή επιχείρηση και έδωσε 3% σε ένα δυναμικό που τους Ιούδες, τον Άολο για να το φέρει στα νερά του. Μάλιστα. Πεθαίνει ο αδελφός, ο θείος και το 50 πάει στο Μωρίτσιο 50 συν 3, 53 βάλα το φυλακή των θείων και τον πατέρα ε, γιατί είχε ε, παρατράγουδα με τις φορολογικές αρχές και όταν βγήκαν από τη φυλακή που υπηρέτησε 366 μέρες, αποθάν. Και κατάρρευσε ο κολοσσός. Γιατί δεν έκαναν αυτό που λέμε διαδοχή. Δεν είχαν κανόνες. Ε, δηλαδή, αν καταλάβεις, ο Άλτο πολέμησε το γιον του να μην αναπτύξει τη δική του επιχειρηματική ε, μονάδα yeah, yeah. PG, Πάολο Gucci. Μάλιστα. Ενώ βλέπει Ζάρα, βλέπει ότι είναι και Μασίμο Τούτη. Βλέπει το Πράτα, είναι και Μιου Μιου παπούτσα. Μάλιστα. Και που είναι είναι δύο δύο παραδείγματα Mal's. από το παγκόσμιο χάρτη. Λοιπόν, νομίζω να κλείσουμε με τα 10 ε. Να προσπαθήσω να τα ξεχάσω, έτσι. Λοιπόν, εδώ η πεπτωσία για την ανάπτυξη, διαδοχή και την αρμονική ε, σχέση μεταξύ της ιδιοκτήτριας οικογένειας είναι το το, το πρώτο ε είναι η εκτίμηση το σέβος Είναι η ενότητα, okay. είναι η επικοινωνία, okay. είναι ο επαγγελματισμός, είναι η εργατικότητα, είναι η εκπαίδευση είναι το επιχειρήν, είναι αυτό που λέμε επιλογές και όχι επιβολές, είναι και το ευζήν. Μάλιστα. Να γίνεται η... Να περνάμε, να περνάμε και καλά μέσα στη φούγκα μας, όχι μόνο τη Αυτά είναι τα δέκα έψιλο που προάγουμε mm -hmm. μέσω αυτών που λέμε ε, ενίσχυση του επιχειρηματικού σχέδιου για ανάπτυξη, ενίσχυση του θεσμού της διακυβέρνηση σε έναν διοικητικό συμβούλιο, να έχουμε το οικογενειακό συμβούλιο που θα προάγει την οικογενειακή στρατηγική εν σχέση με την επιχείρηση και άλλες δραστηριότητες okay, και να έχουμε αυτά που λέμε συμφωνίες μετόχων, συμφωνίες κυρίων και τέλος τούτο που λέμε κανόνε. Μάλιστα. Άρα, αν όσοι μα ακούνε, όσοι θα μα δουν ε, σε αυτόν το επεισόδιο και έχουν οικογενειακέ επιχειρήσει, εργάζονται σε οικογενειακέ επιχειρήσει ή θα έχουν τι μετοχέ του ή το μερίδιόν του στην οικογενειακή περιουσία, καλό θα ήταν νομίζω αυτή τη συζήτηση να την κάνουν οικογενειακά όσο πιο νωρί γίνεται στο ταξίδι αυτό που έχει μια οικογενειακή επιχειρήση. Όλοι σωστά. Αγαπητέ Πανίκο, σε υπέρ ευχαριστώ που ήσου σήμερα εδώ μαζί μου και μοιράστηκε για τι γνώσει σου και τι εμπειρίε σου περί οικογενειακών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι μα έδωσε πάρα πολλέ χρήσιμε συμβουλέ. Χαρά μου, σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια με τι πρωτοβουλίε και το πρόγραμμά σα. Ευχαριστούμε, αγαπητοί φίλοι. Αυτό ήταν το επεισόδιο μα σήμερα. Μαζί μα, ο χορηγό μα, η Παγκυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια μαζί σα ασφαλώ. Σα δούμε στο επόμενο επεισόδιο.